Σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης στο Σωματείο Κρεοπολών Ιωαννίνων με την συμμετοχή ενός μονοψηφοδελτίου. Αυτό του απερχόμενου Προέδρου και επανεκλεγέντα Γρηγόρη Κονταξή. Μια διαδικασία η οποία, όπως τόνισε ο ίδιος με δηλώσεις του, ήταν σημαντική για ένα δυνατό σωματείο ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει ο κλάδος, κυρίως λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που βιώνουν τα παραδοσιακά κρεοπολία, τα οποία ωστόσο την χάνουν σε μεγάλο βαθμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Είναι ένα σημαντικό γεγονός για μας, γιατί σημαίνει την ενότητα όλων των κρεοπολών και όπως γνωρίζουμε, όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για το σωματείο μας και αυτό θα μας προχωρήσει, θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε την ανάγκη όλων των κρεοπολών να βρίσκονται μαζί μας και αυτό ελπίζουμε ότι θα γίνει απόψε, θα έχουμε απαρτία. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πιο καλύτεροι απέναντι στο καταναλωτικό κοινό του νομού μας. Στον κλάδο μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, προβλήματα ανταγωνισμού αθέμητου και μη, τα οποία εμείς πάντα επενδύονται στην ποιότητα το κρέατος, στην καλή εφαρμογή των νόμων και του υγειονομικού ενδιαφέροντος που τηρούν όλα τα κρεοπολία και βάσει αυτών των προϋποθέσεων ευελπιστούμε και ήδη το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να επιστρέψει ο κόσμος στα μαγαζιά μας και να δει ότι πέρα από τις προσφορές και τις διάφορες διαφημίσεις που ακούγονται στον τύπο και στα ραδιόφωνα, ο κρεοπόλης μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα μόνο και μόνο με την εμπιστοσύνη που έχει απέναντί του.